Πάμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Κυρία Μανολάκο, έλα δημαρχίνα. Ε, οι ευθύνε του ακροδεξιού κόμματο των Ανέλ είναι μεγάλε γιατί έχει βάλει πλάτη τέσσερα χρόνια σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Συνεπώ, όποια κριτική δεν έχει βάση και μάλιστα τη στιγμή που, σαν Υπουργό Άμυνα, έδωσε βάση στο ΝΑΤΟ και στη Λάρσα, χωρί να περάσει από τη Βουλή. Και το ίδιο σε όλε τι διαβουλεύσει. Και για την Αλεξανδρούπολη. Το λέω γιατί όλη η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε, ένα, σε μια ανατοϊκή βάση, με πολλούς κινδύνους για τη χώρα και το λαό. Η ουσία πια είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί απέχθεια και συχαμάρα από τον κόσμο. Το βλέπω και στις περιοδίες του Μπειραιά, το, το εκφράζουν. Ναι, νιώθουν πραγματικά τη σύψη του Κοινοβουλίου, όμως αυτό που έχουμε να πούμε είναι... Να μην μας βάζουν σε όλους το ίδιο καλάθι. Το ΚΚΕ με 15 βουλευτές είχε στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Έτσι ξεκίνησε, έτσι συνεχίζει. Μάλιστα. Είναι μια γροθιά. Η εντυμότητα και η αγωνιστικότητα αναγνωρίζεται, αναγνωρίζεται και από τους εχθρούς μας ακόμα.